Για τα καλά, ανεβαίνουν οι τόνοι στο αυτοδιοικητικό σκηνικό της Καλαμάτας. Έχουμε βαρεθεί σε κάθε δημοτικό, σε κάθε οικονομική επιτροπή να ψηφίζουμε παρατάσεις. Παρατάσεις. Είναι απίστευτο ότι ένα μικρό έργο, πάρα πολύ μικρό έργο, το οποίο είναι της τάξης των 38.000, κάποια αποδυτήρια στο στάδιο και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ύστερα από 2 χρόνια. Είναι δυνατόν. Αδυνατεί ο Δήμος να ολοκληρώσει τις δημοπρασίες του. Σε αυτό το πλαίσιο, απαντώντας, ο Δήμαρχος Καλαμάτας αναγνώρισε την όλη κατάσταση με τις καθυστερήσεις, στεκόμενος ιδιαίτερα στα όσα έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση. Δυστυχώς έχουν παρατάσει έργο, είναι γεγονός. Και εμείς δεν τις θέλουμε. Και εμείς θα θέλαμε όλα τα έργα να υλοποιούνται στον χρόνο τους. Μπορεί κανένας να αμφισβητήσει όμως ότι είμαστε εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Ακόμα και εμείς πολλές φορές θα αδυνατούμε ως Δήμος να επιβλέψουμε τα έργα. Γι' αυτό άλλωστε και πήγαμε στη διαδικασία τη προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό να πάρουμε τεχνίτες, πολιτικούς μηχανικούς, ώστε να τους βγάλουμε έξω 10-12 άτομα και να επιβλέπουν και να κάνουν επιμετρήσεις για να μπορέσουν να τρέξουμε γρήγορα. Πολλές φορές είναι και δική μας ευθύνη, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ζούμε σε μια κατάσταση υγειονομικής κρίσης που έχει δυσκολίες. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν το ανακαλύψαμε στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Οπότε δυστυχώς υπάρχουν και παρατάσεις. Ο Βασίλης Κοσμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Τι λες τώρα και την Δέσποινα Ηλιοπούλου, κατηγόρησε και επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα έργα, κάνοντας λόγο για παρατάσεις, αναθέσεις, μέχρι και για διαφάνεια. Μέσα από τις διαδικασίες της μακροχρόνιας που διαρκεί η αξιολόγηση, φτάνει να αφήνει τη δουλειά για τον δεύτερο. Και ο Δήμος κάνει 150.000, 130.000, 140.000. Και το σημαντικότερο δεν είναι μόνο αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι από τα λάθη του ίδιου του Δήμου χάνει και την εγκυητική επιστολή που έχει δώσει ο ίδιος ο ανάδοχος για να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Έστω και αν αποχωρήσει. Η εγκυητική επιστολή πρέπει να πάρθει από το Δήμο. Ρίξε όλο το βάρος την περσινή χρονιά στο πώς να μπορέσει ο Δήμος Καλαμάτας να ενταχθεί σε νέα προγράμματα μέσα από τον Αντώνη Τρίτσι και σε κάποια ΕΣΠΑ. Και αυτά όμως, όπως έγιναν με έναν τρόπο εντελώς αδιαφανή. Όλα γίνονται μέσα σε προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες. Αυτό υπογράμμισε με την σειρά του, απαντώντας τα λεγόμενα Κοσμόπουλου, ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Όλα είναι με νόμιμες διαδικασίες. Τα πάντα. Η ανάθεση για το master plan που ανέφερε ο κύριος Κοσμόπουλος. Αυτό από τη Λαμία, μα δεν το ξέρει αυτό. Δεν ξέρει ότι είναι αποτέλεσμα του μνημονίου που έχουμε υπογράψει με το διάζωμα. Και αυτό και το λόγο. Μέσα από εκεί δεν προέκυψε το master plan. Μέσα από τη συνεργασία με το διάζωμα έχει προκύψει και η ανάθεση για το master plan και η ανάθεση για το branding της Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας παράλληλα ανέφερε πως είχε συναντηθεί και είχε ενημερώσει τον επικεφαλής Μίζωνος Μειοψηφίας για την διαδικασία που ακολουθεί για να επαναληφθεί ο διαγωνισμός γύρω από το ανοιχτό θέατρο. Όσο για το υπόλοιπο που ανέφερε. Για τα χρήματα τα οποία χάνει ο Δήμος μέσα από τις εγγυητικές και τις 150.000, δεν είναι 150.000, είναι 390.000. Η διαφορά είναι ότι πριν από 5 μέρες ενημέρωσα προσωπικά τον κύριο Κοσμόπουλο στο γραφείο μου ότι η συγκεκριμένη εργολαβία που αφορά το Ανατολικό, το Ανοιχτό Θέατρο, θα την ακυρώσω και θα την επαναλάβω. Οπότε εμείς διασφαλίζουμε τα χρήματα του Δήμου, να μην χαθούν τα χρήματα και δεν είναι, επαναλαμβάνω, 150.390 και τον έχω ενημερώσει προσωπικά γι' αυτό.